Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Old School Fighting 3 στο κλειστό της Καλαμίτσας Αλεξάνδρα Δήμογλου. Εκεί όπου είδαμε σε μια εξαιρετική βραδιά τον τριαντάφυρο Αλεξανδρίδη να βάζει στη μέση του δύο ζώνες πρωταθλητή Ελλάδος, της WPKA και της World Kickboxing Federation, αλλά και τον Παναγιώτη Ματσάγκο, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει ένα πολύ σκληρό αντίπαλο σε μια βραδιά που, όπως είπα, είχε πάρα πολύ θέαμα. Λοιπόν, συγχαρητήρια και στους δυο σας για την μεγάλη σας επιτυχία και θα ήθελα να μου πείτε τις πρώτα τις εντυπώσεις από την βραδιά. Για αρχή ήταν μια πανέμορφη διοργάνωση. Δεν περιμέναμε να έχει τόσο καλή επιτυχία, να είναι τόσο όμορφα. Υπήρχαν πολύ όμορφοι αγώνες. Ήταν δύσκολοι αγώνες. Και ευτυχώς μας βγήκε όλους τους καβαλιώτες, ένα πολύ ωραίο τέλος, ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα στη διοργάνωση της Καβάλας. Ήταν πολύ ωραία διοργάνωση, ο κόσμος έδωσε δυνατό παρόν. Είχε πολύ ωραία ποιότητα αγώνων. Άγχος είχατε παραπάνω? Ναι, εννοείται. Το άγχος της έδρας είναι πάντα το μεγαλύτερο από όλα. Είχαμε πάρα πολύ άγχος, αλλά όλα πήγαν καλά. Είδες τον αγώνα του τριαντάφυλλο? Ναι, ήταν. Πώς σου φάνηκε, πες? Αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους αγώνες. Είχε πολύ θέαμα, πολύ ξύλο. Του έδωσε, κατάλαβε. Τριαντάφυλλος, δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις τον Παναγιώτη να παίζει. Πέτυχα κάποια στιγμιότυπα. Γιατί έκανες προετοιμασία, έκανες προθέρμανση. Βγήκα κάποια στιγμή και είδα κάποια στιγμιότυπα. Εντάξει, εγώ το έχω πει για τον Παναγιώτη ότι είναι μεγάλος παίχτης και δύσκολο να τον πετύχει ο αντίπαλος στο πρόσωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει μια μεγάλη διοργάνωση, μας αποκάλυψε ο κύριος Μπεργιάλης για την Πολωνία 2 Ιουνίου. Και φαντάζομαι έπεται και συνέχεια. Αισθάνεσαι όντως πραγματικά το βάρος? Είναι, εντάξει, είναι ένα γλυκό βάρος. Ευχαριστώ τον δάσκαλο μου που με έκλεισε ένα τέτοιο παιχνίδι για να με βοηθήσει να πάρω αυτές τις δύο ζώνες. Από εκεί και πέρα πρέπει να το τιμήσω αυτό που έχω πάνω μου, το βάρος, και να πρέπει να είναι μια τεράστια συνέχεια. Να κάνουμε μια μεγάλη συνέχεια και να υπάρχει ένα μεγάλο μέλλον το οποίο στηρίζεται σε μένα, μόνο σε μένα. Φυσικά και τώρα είναι πολύ πιο δυνατοί αγώνες που έρχονται όλοι και κάθε φορά που θα παίζω έναν αγώνα θα είναι ακόμα πιο δυνατός, όπως τώρα στην Πολωνία που θα παίξω. Και είναι, όταν παίζω στο εξωτερικό, είναι μια τιμή για μας να βγαίνουμε, γιατί ξέρουμε ότι εκεί είναι πολύ, πολύ όμορφα και επαγγελματικά τα παιχνίδια όλα. Θέλει πολύ προπόνηση, το κεφάλι κάτω και να βγει το σωστό αποτέλεσμα. Παναγιώτη Ματσάγκο, την Κυριακή σε μια τεράστια διοργάνωση στο Σκόρπιον στην Πάτρα θα έχεις μια ακόμη πυγμαχική βραδιά, στη βραδιά του Γιώργου Σαριδάκη. Είστε έτοιμοι? Είμαστε πανέτοιμοι. Η προετοιμασία κύλησε πολύ ωραία. Ο αγώνας εδώ στην Καβάλα με βοήθησε ακόμα πιο πολύ να προετοιμαστώ κατάλληλα. Είναι δύσκολος αγώνας. Παίζουμε πατρινό μέσα στην Πάτρα. Όλα καλά. Πάμε για την νίκη. Σε ποιον αφιερώνεις την νίκη στην Καβάλα και ποιοι ήταν αυτοί που σε βοήθησαν? Πρώτα απ' όλα στην οικογένειά μου που με στηρίζει από 6 χρόνων που έχω ξεκινήσει. Στους φίλους μου, στο δάσκαλό μου και σε όποιον άλλον με βοηθάει ψυχολογικά, γενικά σε όποιον με υποστηρίζει σε όλη μου αυτή την προσπάθεια. Την απάντηση την έχω από μικρό παιδί, από τότε που ξεκίνησα. Ό,τι και αν καταφέρω στη ζωή μου, το αφιερώνω για έναν άνθρωπο που δεν είναι δίπλα μου και θα ήθελα πάρα πολύ να είναι δίπλα μου. Και ξέρω ότι όταν παίζω αγώνες είναι από κάπου που ψηλά και με βλέπει. Το αφιερώνω πρώτα απ' όλα σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκεί πάνω, στους γονείς μου, στο δάσκαλό μου τον Δημήτρη Μπουρτζόγλου και σε όσους είναι δίπλα μου, με αγαπάνε και με στηρίζουν. Και ήταν και πολλοί. Ευτυχώς ήταν πολλοί, ναι. Μας έδειξαν πολύ καλό. Πολύ ωραία έδρα μας κάνανε.